13 χρονών πήγαμε άντρα και μ' άρεσε πολύ. Και μείναμε μαζί 3 χρόνια. Και έμεινα έγκυος. Και αυτός μου πήγε στο σπίτι του στη Λάρισα. Ταξιδέψαμε με λεωφορείο και έκαμε ζέστη. Και μ' άφησε στη μάνα του και έφυγε. Έκανα ένα παιδί, αλλά δεν το είδα. Και το άκουσα να φωνάζει. Και ύστερα μου είπαν πως πέθανε. Και σηκώθηκα και έφυγα κρυφά. Και γύρισα πίσω με τα πόδια. Ήμουν άρρωστη. Και περπατούσε στον ήλιο. Και στον δρόμο με έπιασαν χωροφύλακες και με πήραν στο τμήμα. Και με κορόιδευαν. Και εγώ δεν μιλούσα. Και τους άφηνα. Και ύστερα πήγα με 2 από αυτούς. Πήγαινα με τους άντρες γιατί μ' άρεσε. Και ένα καιρό πήγαινα όλο με παπάδες. Ήταν αστείο με τα γένια. Και ποτέ δεν πήρα λεφτά. Μ' άρεσε. Και ήμουν πολύ καλή. Με εξευτελισμούς. Αλλά περήφανη, συναισθηματική. Και γράφτηκα στην ΕΠΟΝ. Και με έπιασαν και με έτρεναν. Κι όμως εγώ δεν έχω την ανθρώπινη αδυναμία να ενεργώ σαν να μην είμαι άνθρωπος, αλλά σαν μοίρα και σαν στρατιώτης. Και το δικό μου συμπέρασμα είναι ότι οι άνθρωποι αισθάνονται χωριστά. Και αυτό κατάλαβα από τη ζωή, πως κάθε άνθρωπος είναι άλλο πράγμα και οι μητέρες των ανθρώπων είναι όλους διόλου διαφορετικές μεταξύ τους. Και μην εμπιστεύεσαι στον άλλον γιατί δεν είναι σαν και σένα, είναι ένα άλλο πράγμα. Και αυτό είναι το συμπέρασμά μου και δεν έχω άλλο στον κόσμο παρά εσένα και το συμπέρασμά μου. Και πιο πολύ περήφανη παρά ευτυχισμένη. Περήφανη και ευτυχισμένη για σένα και για το συμπέρασμά μου. Και ύστερα με έπιασε ένα είδος επιληψίας. Μου ερχόταν ύπνος και μάλλον μια βαθιά ανάγκη. Πολλές ώρες και δεν μπορούσα να ξυπνήσω και ούτε καταλάβαινα τίποτα. Και το στόμα μου γεμάτο σάλια. Και όταν σε είδα να μπαίνεις,